Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφυρίου είναι και πάλι κοντά σας. Σήμερα ήρθαμε στο Περιστέρι, στον Νταμάρι, στο γήπεδο για να παρακολουθήσουμε την προπόνηση της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Ατρομήτου, η οποία μετέχει στο πρωτάθλημα της Α' Εθνικής Γυναικών. Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον τεχνικό διευθυντή της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Ατρομήτου, τον κύριο Κώστα Σουράδο. Καλησπέρα Κώστα. Καλησπέρα. Να πούμε καλή αρχή. Αμήν. Να τη δούμε πρώτα. Είχαμε μια απόφαση να αρχίσουν οι προπονήσεις, μια δεύτερη απόφαση να σταματήσουν οι προπονήσεις και μια τρίτη απόφαση να ξαναρχίσουν οι προπονήσεις. Και δεν ξέρω, έναρξη πρωταθλήματος 4 Απριλίου, τι ξέρεις εσύ? Το πρόγραμμα αυτό λέει 4 Απριλίου. Καλό θα ήταν να πάει μια εβδομάδα, τουλάχιστον μια εβδομάδα πίσω, οι ομάδες δεν είναι έτοιμες. Προέχει η ασφάλεια των αθλητριών. Εγώ δεν είμαι σύμφωνος να γίνει αυτή η αγωνιστική τόσο σύντομα, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά. Αν η απόφαση της Ομοσπονδίας είναι τέτοια, εμείς οφείλουμε να παρουσιαστούμε στη σωστή θέση. Κώστα, εσείς θέλατε να αρχίσουν οι προπονήσεις, να ξεκινήσει το πρωτάθλημα? Εγώ προσωπικά θα ήθελα να μην είχε σταματήσει καθόλου, αλλά όπως βλέπουμε η πανδημία είναι παντού. Ο κόσμος κινδυνεύει, οι ειδικοί λένε ότι θα έπρεπε να σταματήσει, δεν έχω διαφορετική άποψη, αλλά επειδή είμαι άνθρωπος του αθλητισμού, είμαι υπέρ να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Έστω και με αυτές τις αντίξωες συνθήκες. Τα κορίτσια τι σου λέγανε Κώστα, γιατί ξέρουμε ότι και η κόρη σου είναι ποδοσφαιρίστρια, η κόρη σου τι σου έλεγε, ήθελε να... Εντάξει, τα κορίτσια και όλα τα κορίτσια και τα αγόρια και όλοι θέλουν να είναι μες στο γήπεδο, θέλουν το χόπι τους. Είναι η διασκέδασή τους, είναι η χαρά τους. Αλλά δυστυχώς, όπως σου είπα, η πανδημία ήταν καιροφυλακτούσε παντού. Ήταν επικίνδυνα τα πράγματα και προέχει πρώτα η ασφάλεια των παιδιών και μετά όλα τα άλλα. Κώστα, πόσο χρονικό διάστημα χρειάζεται μια ομάδα μετά από τόση αγωνιστική απραξία για να μπορέσει να επανέλθει σε ένα επιθυμητό επίπεδο? Σε βάθος χρόνου θέλει αρκετό διάστημα, αλλά η προετοιμασία τώρα, εάν είχαμε έστω ένα μήνα, που δεν είναι αρκετός, γιατί δεν προλαβαίνεις μέσα ένα μήνα ούτε να φέρεις την ομάδα εκεί που πρέπει, ούτε θα έχουν πάρει παιχνίδια στο φιλικά στα πόδια τους, αλλά έστω και έτσι, ένας μήνας ήταν μια καλή περίοδος να προετοιμάσουμε κάπως τις ομάδες. Γιατί δεν είναι μόνο η δική μας ομάδα, είναι γενικό. Όλα τα παιδιά, εμείς τα βλέπουμε το ίδιο. Η προετοιμασία κυλάει χωρίς προβλήματα? Εντάξει, προς το παρόν δεν έχουμε προβλήματα. Παίρνουμε όλα τα μέτρα προφύλαξης, τηρούμε αυστηρά τα πρωτόκολλα. Δεν έχουμε θέμα μέχρι στιγμής. Το μόνο θέμα είναι ότι πιεζόμαστε, δεν μπορούμε να προετοιμάσουμε την ομάδα. Πιεζόμαστε πάρα πολύ από τον χρόνο. Εντάξει, θα δυσκολευτούμε, αλλά τι να κάνουμε. Πρέπει να εναρμονιστούμε με τις αποφάσεις της Ομοσπονδίας. Θα είναι ένα διαφορετικό, να το πούμε, πρωτάθλημα. Εντάξει, δεν μπορείς να το χαρακτηρίσεις αυτό το πρωτάθλημα. Είναι, ας πούμε, ένα μίνι τουρνά, ένας γύρος και να δούμε αν θα γίνει. Εγώ ελπίζω να γίνει. Όσο το δυνατόν πρέπει να κοιτάξουμε την ακεραιότητα των παιχτριών μας, των αθλητριών μας και μετά όλα τα άλλα. Ποιος θα είναι ο στόχος του Ατρομήτου στο νέο πρωτάθλημα της Α' Εθνικής Γυναικών, Κώστα? Προσέξτε, ο Ατρόμητος, αυτή η ομάδα, έχει γεννηθεί από το μηδέν. Είναι δύσκολα τα πράγματα για μας. Έχουμε ορισμένες παίκτες, τις οποίες θεωρώ μεγάλα ταλέντα, θα εξελιχθούν. Είναι άπειρη ομάδα. Πιστεύω όμως ότι θα κάνουμε μια καλή πορεία, γιατί είναι παίκτες με αρκετό μεγάλα ταλέντα. Κότσε, σήμερα γίνανε και τρεις μεταγραφές. Αν γινόταν να μου ανακοινώσει και τις τρεις μεταγραφές, ναι, που έγιναν. Ναι, πήραμε την Ιουλία την Καλέλη, ήταν παλιά παίκτρια της Αγίας Παρασκευής και ήταν στον Παιανικό. Σε ποια θέση αγωνίζεται? Αγωνίζεται στη θέση του κέντρου. Είναι 17 χρονών. Είναι μια ταλαντούχα παίκτρια που την ξέρω από παλιά από την Αγία Παρασκευή. Τη θεωρώ ότι μπορεί να μας βοηθήσει πάρα πολύ. Πήραμε την
Κατερίνα Τικουκουλοπούλα από τις Νέες Ατρομήτου, η οποία είναι κεντρικός αμυντικός, είναι εξελίξιμη, είναι μικρή, τη θεωρώ πολύ καλό ταλέντο. Πήραμε και τη Στεφανία Τικαρόζη, μια έμπειρη παίχτρια από τον Εθνικό Πειραιά, που πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσει. Και σε ποια θέση αγωνίζεται η Στεφανία? Η Στεφανία αγωνίζεται στο στόπερ. Οι έμπειρες παίκτριες... Έχουμε στην ομάδα μας, έχουμε την τιμή να έχουμε μια πολύ έμπειρη παίκτρια, την Μισελή την Ξανθή, η οποία έχει παίξει και σε Champions League με την Καρδίτσα, είναι αρκετά έμπειρη, είναι η αρχηγός της ομάδας μας, είναι η ηγέτη της ομάδας μας, εμψυχώνει τα άλλα παιδιά όλα. Είναι παράδειγμα προς μίμηση για τις νέες παίκτριες. Γενικά είμαι πολύ ευχαριστημένος από όλα τα παιδιά. Θα γίνουν και άλλες προσθήκες, Κώστα, ή το ρόστερ έχει κλείσει? Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε πλήρεις, έχουμε λήψεις. Πιστεύω όμως με τη νέα σεζόν ο Ατρόμητος θα βρει το δρόμο του, θα ανισχύσει και ο νέος, που θα ισχύσει ο νέος οδητικός νόμος. Ο Ατρόμητος θα είναι μια ομάδα που σε ένα-δύο χρόνια θα πρωταγωνιστεί στο πρωτάθλημα της Αθηναϊκής. Τα τεστ γίνονται έτσι κάθε εβδομάδα? Κάθε εβδομάδα κανονικά, και πρέπει να ευχαριστήσουμε την περιφέρεια και συγκεκριμένα τον κύριο Πατούλη για την διευκόλυνση αυτή που μας κάνει. Πηγαίνει όλη η ομάδα και κάθε Κυριακή και πραγματοποιεί τα τεστ στην περιφέρεια. Και πώς είναι και η συνεργασία σου και με τον Αρεστέχνη, με τον πρόεδρο του Αρεστέχνη, τον κύριο Αντώνη Πατατάνε? Είναι άψογη. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, δεν έχουμε, ίσα είναι στην ομάδα δίπλα, από το πρωί μέχρι το βράδυ είναι δίπλα στην ομάδα, προσπαθεί να λύσει όποιο πρόβλημα παρουσιάζεται. Εγώ προσωπικά δεν έχω κανένα θέμα, η συνεργασία μας είναι άψογη. Κώστα, να σε ρωτήσω, γιατί και εσύ έχεις κόρη που είναι ποδοσφαιρίστρια, θα ήθελα να μου πεις πώς είναι το ποδόσφαιρο γυναικών και ποια είναι τα προβλήματα που υπάρχουν στο ποδόσφαιρο γυναικών. Κοιτάξτε, στην Ελλάδα δεν έχει πάρει τη θέση που το αξίζει και τη θέση που έχει σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Στο το κομμάτι αυτό δεν ξέρω γιατί. Είναι παραμελημένο από την Ομοσπονδία, από την κοινωνία. Θεωρούν ότι η γυναίκα δεν πρέπει να παίζει ποδόσφαιρο. Και όμως, εάν ο κόσμος έρθει να δει αυτά τα κορίτσια, θα δει πολύ ωραία πράγματα να κάνουν μέσα στο γήπεδο. Εγώ το ποδόσφαιρο αυτό το παρακολουθώ από όταν η κόρη μου σταμάτησε να παίζει με τα αγόρια. Και παίζει με τα κορίτσια, σχεδόν το παρακολουθώ πολύ. Θα ήθελα να έρθουν πιο αναγνωρισμένοι και καλοί προπονητές στο χώρο, υστερεί δηλαδή σε αναγνώριση, σε αποδοχή από την κοινωνία. Θεωρούν, σας είπα και πάλι, ότι οι γυναίκες δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο, είναι λάθος. Ίσα-ίσα, εγώ μπορώ να σας πω ότι μου αρέσει καλύτερα, παρόλο ότι υπερέτησα το αντρικό ποδόσφαιρο και σαν ποδοσφαιριστής και σαν προπονητής 23 χρόνια. Μ' αρέσει καλύτερα το γυναικείο. Όχι λόγω κόρης. Και ποια είναι η αντιμετώπιση των ανδρών όταν έρθουν στο γήπεδο του Ατρομήτου και βλέπουν τα κορίτσια να παίζουν ποδόσφαιρο? Οι ποδοσφαιριστές μπορώ να πω ότι τις αντιμετωπίζουν με πολύ θετικό βλέμμα. Ορισμένοι που δεν ξέρουν ίσως το αντικείμενο αυτό είναι κάπως, ας πούμε, κάνουν ένα μικρό απαξιωτικά μιλάνε αν κάποια γυναίκα παίζει ποδόσφαιρο. Ενώ ίσα-ίσα, άμα δείτε, έχουμε και πολύ ωραία κορίτσια, πολύ όμορφα κορίτσια που ασχολούνται με αυτό το πράγμα. Δεν είναι δηλαδή τα παλιά όρο κορίτσια που λέγαμε και τέτοια. Είναι πάρα πολύ ωραίες κοπέλες. Το αγαπούν με πολύ καλή τεχνική, εξυπνάδα. Μπορώ να πω, επειδή έχω μεγάλη εμπειρία στους άντρες, ότι είναι πιο έξυπνα τα κορίτσια. Αφομοιώνουν εύκολα την τακτική, αρκεί να έχουν ενταχθεί το ποδόσφαιρο σωστά από νεαρή ηλικία. Η κόρη σου ξεκίνησε από τον Ατρόμητο, έπαιξε στην Γλυφάδα και φέτος... Ξεκίνησε από τον Ατρόμητο, φύγαμε από τον Ατρόμητο όταν ήταν 16 ετών, πήγαμε στην Αγία Παρασκευή, από την Αγία Παρασκευή στη Γλυφάδα, από τη Γλυφάδα πήγε λίγο γερό στο Θέμα Χαϊδαρίου και μετά ήρθε εδώ. Άρα φέτος θα αγωνιστεί με τον Ατρόμητο. Ναι, όπως όλες οι κοπέλες που έχουμε, είναι και αυτή μια αθλήτρια όπως όλες οι άλλες. Θα ήθελα και την άποψή σου για τον Όμιλο. Ποια εικόνα μπορείς να σχηματίσεις και με τις υπόλοιπες ομάδες? Βέβαια, όλες οι ομάδες ουσιαστικά ξεκινάνε από το μηδέν. Δεν μπορώ να έχω άποψη τώρα για αντικειμενική. Υπάρχουν έμπειρες ομάδες, ειδικά οι αθηναϊκές ομάδες, η Αγία Παρασκευή και η Ολυμπιάδα Ημιτού και η Γλυφάδα. Η Γλυφάδα είναι πολύ έμπειρη ομάδα, με πολλά χρόνια παρουσία στην Α' Εθνική.
Εμείς τώρα σας λέω, είμαστε μια καινούρια ομάδα. Τις επαρχιώτικες ομάδες, αν εξαιρέσετε λίγο τον Όφη που ξέρω, τον Εργοτέλη, τον Άρη, δεν τον γνωρίζω. Νομίζω ότι οι ομάδες είναι πίσω γενικά τώρα, λόγω αυτής της κατάστασης είναι λίγο πίσω όλες οι ομάδες. Αλλά νομίζω ότι οι δύο αθηναϊκές ομάδες με τη Γλυφάδα μαζί και οι Αβάντιδες Χαλκίδας είναι. Οι Αβαντίδες τις θεωρώ φαβορεί για την πρωτιά στον όμιλό μας. Κώστα, τι να περιμένουμε από τον Ατρόμητο με την επανέναρξη του πρωταθλήματος? Ωραία μπάλα. Και μακάρι να έχουν και άλλα κόρτσια στον χώρο του γυναικείου ποδοσφαίρου. Και τι μπορεί να υποσχεθεί ο τεχνικός διευθυντής, της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Ατρομήτου, Κώστας Σουράδος, στους φιλάθλους του Ατρομήτου? Εμείς θα παρουσιάσουμε από παιχνίδι σε παιχνίδι την καλύτερη δυνατή εικόνα. Τα κορίτσια θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια. Η διοίκηση είναι κοντά μας. Πιστεύω όμως πιο πολύ στη νέα σεζόν που θα τεθεί σε διαφορετικές βάσεις, γιατί ξεκινήσαμε, σας λέω, μια ομάδα από το μηδέν. Δύσκολα τα πράγματα για μας στην αρχή. Τώρα έχουμε φτιάξει κάπως τα πράγματα. Το ρόστερ μας είναι αρκετά καλό. Έχουμε λήψεις. Έχουμε μικρά παιδιά που θα εξελιχθούν σε βάθος χρόνου. Και νομίζω ότι ο Ατρόμητος θα βρει τη θέση που του αξίζει και σε 2-3 χρόνια θα πρωταγωνιστεί στο πρωτάθλημα της Αλφατεχνικής. Και οι τρεις μεταγραφές που έγιναν σήμερα θα τεθούν στη διάθεσή σας? Επειδή τα δύο κορίτσια είναι μικρά, η Καρόζου είναι έμπειρη, είναι μεγάλη. Είναι γυμνάστρια, είναι καθηγήτρια φυσικής αγωγής. Οι δύο μικρές εγώ τις θεωρώ μεγάλα ταλέντα και θα εξελιχθούν πάρα πολύ. Ωραία. Κώστα, κλείνοντας, θα ήθελα το δικό σου μήνυμα, το μήνυμα του τεχνικού διευθυντή της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Ατρομήτου, σε όλους όσους ασχολούνται με το ποδόσφαιρο γυναικών. Τι θα ήθελες εσύ, Κώστα, να τους πεις? Εγώ τους εύχομαι τα καλύτερα, να έχουμε ένα κλίμα εφαγωνίζεστε. Είμαστε όλοι μια ομάδα. Όλο το γυναικείο, πανελλαδικά, θεωρώ ότι είμαστε μια ομάδα και πρέπει έτσι να το βλέπουν όλοι. Δεν είμαστε αντίπαλοι, είμαστε μια ομάδα. Αντίπαλοι είμαστε την ώρα που γίνεται ο αγώνας, γιατί πρέπει να είμαστε. Μετά είμαστε όλο το ποδόσφαιρο γυναικών, μια ομάδα. Και επειδή έχεις υπάρξει και σε ομάδες ανδρών, έχεις προπονήσει και άντρες, ναι, και είσαι και στις γυναίκες. Ποιες είναι οι διαφορές, Κώστα, μεταξύ ομάδα ανδρών και ομάδα γυναικών? Εντάξτε. Δεν σας κρύβω ότι οι γνώσεις μου πάνω στο ποδόσφαιρο γυναικών δεν ήταν αυτές που έπρεπε να είναι κανονικά. Φρόντισα βέβαια τα τελευταία χρόνια και λόγω της κόρης μου και λόγω του ότι της ενασχόλησής μου με τον Ατρόμητο να διορθώσω. Είναι διαφορετική η προπόνηση. Δεν κάνουν λάθος αν νομίζουν ορισμένοι ότι πρέπει να είναι η ίδια προπόνηση. Λειτουργεί διαφορετικά το γυναικείο σώμα από το αντρικό. Ενώ οι κανονισμοί είναι οι ίδιοι, ο χρόνος είναι ο ίδιος, όλα τα ίδια, αλλά διαφέρει πάρα πολύ στην προπόνηση. Πρέπει να το προσέξουν αυτοί οι προπονητές που ασχολούνται με το πώς είναι ακόμα. Και πριν κλείσουμε έτσι δύο λόγια για τον Κώστα Σουράδο, πες μου έτσι σε ποιες ομάδες υπήρξες προπονητής, ξεκίνησες, θυμάσαι? Ξεκίνησα από το Πανιένιο Νέας Μύρνης. Εκεί μια οχταετία στους K19 με διακρίσεις. Έχουμε αναδείξει αρκετούς ποδοσφαιριστές. Φεύγοντας από εκεί πήγα σε ομάδες του Περιφερειακού Πρωταθλήματος, στον έκτο όμιλο, σε αρκετές ομάδες, 4-5 συγκεκριμένα. Εν συνεχεία σε αρκετές αθηναϊκές. Είμαι Πετροπουλιώτης πιο πολύ στην Αναγέννηση Πετρούπολης, στον Άρη Πετρούπολης στην Α κατηγορία. Ο Άρης Πετρούπολης ήταν Δελτα Εθνική τότε. Και έρχονται σε περιστηριώτικες ομάδες. Κάναμε τον κύκλο μας τώρα. Αν σου έλεγα, Κώστα, ποια ομάδα έχεις στην καρδιά σου? Έχω το ποδόσφαιρο. Αγαπώ πολύ το ποδόσφαιρο. Και όταν η κόρη σου σου είπε, μπαμπά, θα παίξω κι εγώ ποδόσφαιρο, θα ασχοληθώ κι εγώ με το ποδόσφαιρο. Ερχόταν μαζί μου από μωρό. Ερχόταν μαζί μου και την έβλεπα ότι το έχει. Αλλά να ξέρεις ότι δεν θέλει να είμαι προπονητής της. Δεν με ακούει. Ωραία. Κώστα, να ευχηθούμε υγεία πάνω απ' όλα. Κάθε επιτυχία στον Ατρόμητο. Και ελπίζω να τα ξαναπούμε στον επόμενο αγώνα, έτσι, στον πρώτο αγώνα. Ευχαριστώ πολύ.